Γεια σας φίλες και φίλοι. Τώρα γιατί γελάω. Δεν είναι για γέλια τα πράγματα, για κλάματα είναι, αλλά παρόλα αυτά όμως πρέπει να κρατήσουμε το κέφι μας. Σήμερα είναι Παρασκευή, έτσι. Είναι 22 Μαρτίου. 22 Μαρτίου. Επειδή πολλοί με ρωτάτε πού πηγαίνω, σήμερα το πρωί ήμουνα στο Εγάλεο, ήμουνα στην πλατεία του Σταυρωμένου. Αν θέλετε να σας λέω το πρόγραμμά μου, μήπως συναντηθούμε. Απόψε το βράδυ θα είμαι στο Ήλιον μετά τις 6 και στις 8 θα είμαι στην περιφορά της εικόνας της Παναγιάς της Γαλιλαίας στο Καματερό, στον Άγιο Γεώργιο. Όσοι μένετε στην περιοχή, να πάτε. Είναι μια σπουδαία θρησκευτική εκδήλωση που γίνεται απόψε το βράδυ στον Άγιο Γεώργιο στο Καματερό. Εκεί στον Άγιο Γεώργιο πρέπει να πω ότι έχουν ένα... Είναι καταπληκτικοί οι άνθρωποι του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου και είναι και εξαιρετικός ο ιερέας, ο Κωνσταντίνος ο Δαραδαμάνης, ο οποίος κάνει και πολύ σημαντικό κοινωνικό έργο. Ξέρετε, βάζουν φαγητό για τους απόρους, για τους φτωχούς. Η Εκκλησία σήμερα, κατά τη γνώμη μου, εγώ δεν είμαι ειδικός στα θρησκευτικά, αλλά η Εκκλησία σήμερα θα πρέπει να παίξει ένα πολύ σημαντικό, ακόμα πιο σημαντικό ρόλο από ό,τι ήδη παίζει, κοινωνικό ρόλο, κοινωνική αποστολή έχει για να ανακουφίσει τον πόνο των συνανθρώπων μας. Και γι' αυτό άλλωστε, σας είπα και προχτές που είχα επισκεφθεί τον Μητροπολίτη Νικαίας τον Αλέξιο, μου έκανε εντύπωση αυτό που κάνει εκεί ο Δεσπότης. Προσφέρει πραγματικές υπηρεσίες ο ίδιος πάνω από τους ανθρώπους, πάνω από το ποιμνιό του, που υποφέρουν και τους προσφέρει και χρήματα όπου μπορεί να βρει. Και χρήματα, επιδόματα, τους βάζει φαγητό. Να σας πω την αλήθεια, αυτό είναι το σημαντικότερο στις εποχές, στις δύσκολες εποχές που ζούμε. Την Κυριακή χειροτονείται, δεν ξέρω πώς ακριβώς θα λένε στην εκκλησιαστική γλώσσα, για να σας πω την αλήθεια, ένας εξαιρετικός ιερέας που ήταν ο πρωτοσύγγελος του Μητροπολίτη Νικαίας, ο Χρυσόστομος, εξελέγει πρόσφατα επίσκοπος και θα γίνει βοηθός Μητροπολίτη στη Νίκαια και θα γίνει αυτή η τελετή στην Αγία Τριάδα στο Εγάλεο και νομίζω ότι όσοι πιστοί προσέλθετε. Ξέρετε, εκεί στην Εκκλησία έγινε αυτές τις μέρες, κάνω μια παρένθεση, η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Ελλάδος, που εξέλεξε κάποιους Μητροπολίτες και κάποιους Επισκόπους, όπως τον Γλυφάδας, τον νέο Γλυφάδας, είχε πεθάνει ο προηγούμενος, ή τον νέο Περιστερίου, ένα εξαιρετικό ιερέα, ένα εξαιρετικό κληρικό, τον Κλίμεντα, ο οποίος πήρε τη θέση του επί σειρά δεκαετιών Μητροπολίτη Περιστερίου του Χρυσόστομου, ο οποίος για λόγους υγείας δυστυχώς, έχει σοβαρά προβλήματα υγείας, υποχρεώθηκε να αποβάλει την παραίτησή του και δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στα πολύ δύσκολα καθήκοντά του. Εγώ να ευχηθώ ευζοία και καλοζωία και στον Χρυσόστομο και στον Κλίμεντα. Κλίν, αν θέλετε, το Κλίμεντα. Μπορεί να ακούγεται κάπου. Αυτό είναι το σωστό πάντως. Ο Κλίμς του Κλίμεντος είναι. Εντάξει, αλλά να τους ευχηθώ να κάνουν ό,τι μπορούν καλύτερο, κυρίως για το ποίμνιό τους, γιατί σε αυτές τις περιοχές περνάνε οι άνθρωποι, πολλοί άνθρωποι περνάνε πολύ δύσκολα και χρειάζονται και πνευματική καθοδήγηση, αλλά και κυρίως συμμετοχή των ανθρώπων που υποφέρουν στο μαρτύριό τους, να το απαλύνουμε κατά το δυνατόν. Ξέρετε, επειδή εγώ από τη στιγμή που αποφάσισα να θέσω υποψηφιότητα με τη Νέα Δημοκρατία στη Δυτική Αθήνα και πριν το έκανα σε όλη την Αττική, τώρα υποχρεωτικά το έχω επικεντρώσει στη Δυτική Αθήνα, περπατάω πολύ και βιώνω τον πόνο του απλού ανθρώπου. Και εδώ, μέσα από αυτή την εκπομπή, βλέπετε πόσοι άνθρωποι παίρνουν τηλέφωνο και μας λένε ιστορίες οι οποίες είναι τραγικές. Τραγικές. Υπάρχει πολύ πόνος εκεί στην κοινωνία μας. Και ό,τι μπορεί ο καθένας να κάνει να βοηθήσει, έστω και να του επιτρέψει να μεταφέρει το πρόβλημά του. Εγώ κάθομαι και τους ακούω.
γιατί καταλαβαίνουν την ανάγκη τους να μεταφέρουν το πρόβλημά τους. Και αν υπήρξε ένας λόγος σοβαρός για να κατέρθω στην πολιτική, ήταν ακριβώς για να βοηθήσω κατά το δυνατόν τους ανθρώπους αυτούς να ανακουφίσουν τον πόνο τους. Θα τα καταφέρω, θα προσπαθήσω. Θα προσπαθήσω. Εγώ δεν λέω, δεν μοιράζω υποσχέσεις και ούτε λέω φύκια για μετακτητές κορδέλες. Εγώ κάνω αυτό που επιβάλλει η συνείδησή μου και η αγάπη μου για την πατρίδα και για τους πολίτες αυτής της χώρας. Και πάνω απ' όλα, στο λέω επειδή το νιώθω, γιατί έχω και εγώ νέα παιδιά, για τα παιδιά μας. Για τα παιδιά μας. Η Ελλάδα, ακόμα και όταν εμείς φύγουμε από τη ζωή, η Ελλάδα θα υπάρχει και πρέπει να υπάρχει. Πάνω από τα κόμματα, πάνω από μας, πάνω από τους πολιτικούς, πάνω από όλους, υπάρχει η Ελλάδα και το μέλλον της. Μην το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Ποτέ. Και δεν σας κρύβω ότι πολλές φορές και εγώ όπως και εσείς αγανακτούμε με ορισμένες συμπεριφορές, οι οποίες είναι ανίκειες. Ανίκειες συμπεριφορές. Ας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Χθες έγινε μια τραγική ιστορία εκεί στην Βουλιαγμένη, στο Ελληνικό. Ένας μεγάλης ηλικίας Έλληνας, άντρας, 87 ετών, απόστρατος της πολεμικής αεροπορίας, δεν ξέρω για ποιους λόγους και ούτε με αφορούν, έκαναν φωνικό μέσα στη μέση του δρόμου. Πυροβόλησε μια καραμπίνα την σύντροφό του, η οποία ήταν από τη Βουλγαρία. Αυτός 87 ετών, η σύντροφός του 50. Τώρα, πώς έγινε και τι έγινε, να σας πω την αλήθεια, δεν το ξέρω, δεν έκανα το ρεπορτάζ σχετικά, γιατί δεν είναι της δικής μου αρμοδιότητας. Αυτό όμως που είδα και ντράπηκα πραγματικά, ντράπηκα, είναι την συνέντευξη που έδωσε, αν είναι δυνατόν, ένας ταξιτζής, τον οποίο τον σταμάτησε η γυναίκα, εμόφερτη γυναίκα, η οποία κινδύνευε η ζωή της, η οποία φοβόταν για τη ζωή της, και μπήκε μέσα στο ταξί και ο ταξιτζής έλεγε on camera, στην κάμερα, έλεγε ότι την κατέβασε κάτω. Και χελούσε κιόλας ότι την κατέβασε κάτω για να μην του λερώσει τα καθίσματα από το αίμα. Αντί να την πάρει και να τη φύγει να την σώσει, την κατέβασε κάτω και γελούσε κιόλας. Τι απανθρωπιά είναι αυτή. Τι βλακεία είναι αυτή. Γιατί αυτή είναι απανθρωπιά που ξεπερνάει και τη βλακεία ακόμα. Τι γελία υποκείμενα είναι αυτά. Έχω μείνει κατάπληκτος. Όπως έμεινε και κατάπληκτος και με την άλλη ιστορία, θα τη μάθατε. Που έγινε στη Θεσσαλονίκη. Μια γυναίκα, 90 χρονών παρακαλώ. 90 χρονών παρακαλώ. Δεν είχε εισόδημα. Δεν είχε να φάει ούτε αυτή ούτε ο κατάκητος άντρας της. Και τι να κάνει η γυναίκα, 90 χρονών. Κάτι έφτιαχνε, κάλτσες, δεν ξέρω τι, παντόφλες. Κάτι έφτιαχνε. Όσο μπορούσε να πλέξει κλπ. Και πήγαινε στην λαϊκή και τα πουλούσε. Χωρίς άδεια. Χωρίς άδεια μικροπολιτή. Και πήγε η αστυνομία και τη συνέλαβε. Και την πήγε στο τμήμα. Την 90χρονη. Επειδή πουλούσε κάτι για να βγάλει το μεροκάματό της, να μπορέσει να ζήσει τον εαυτό της και τον άντρα της που είναι κατάκητος. Τυπικά, ναι, ο νόμος το απαγορεύει. Σύμφωνοι. Αλλά σε αυτή τη γυναίκα των 90 χρονών εξαντλεί το κράτος στην αυστηρότητά του. Την ίδια ώρα που μπαίνουν βόμβες, μολότοφ, χειροβοβίδα σήμερα στο ρωσικό προξενείο, μπαίνουν οι ρουβίκονες και τα κάνουν μαντάρα παντού και δεν συλλαμβάνεται ούτε ένας από αυτούς και υπάρχει απόλυτη ανοχή στην ανομία και στο έγκλημα. Η 90χρονη γυναίκα πουλούσε για να ζήσει, τι έπαιρνε, 10-15 ευρώ τη μέρα. Εκεί εξαντλούμε την αυστηρότητά μας. Ο σύστημα. Ειλικρινά, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Με ξεπερνά. Με ξεπερνά. Μένω κατάπληκτος. Όπως μένετε και εσείς, υποθέτω. Θα μου πείτε, ο νόμος λέει αυτό. Σύμφωνοι, ο νόμος λέει αυτό. Αλλά πέραν από τον νόμο, υπάρχει και κοινή λογική.
Ποια είναι η λογική? Να τη πούνε μην το ξανακάνει. Ή θα στο πάρουν την επόμενη φορά ή στη μεθεπόμενη. Κάνει και τα στραβά μάτια. Σε αυτήν α κάνει και τα στραβά μάτια. Δεν χάθηκε και ο κόσμο. Πάμε παρακάτω. Και έρχομαι στο μεγάλο θέμα που προέκυψε από προχθές, δεν είναι καινούριο, αλλά που έχει όμως συνέχεια με την κυρία Λοΐζου, την κυρία Μυρσίνη Λοΐζου, την οποία έχει βάλει ο ΣΥΡΙΖΑ ως υποψήφιο ευρωβουλευτή στο ψηφοδέλτιο. Δικαίωμα του ΣΥΡΙΖΑ να βάλει όποιον θέλει υποψήφιο. Ασφαλώς και είναι. Κυρία Μερσίνη Λοΐζου είναι αυτή που υποστήριζε από το Twitter τους τρομοκράτες, τον Κουφοντίνα και όλους αυτούς και που ζητούσε τα αρέστα, τα έχουμε πει σε αυτήν εδώ την εκπομπή, από τον Αξαριάν και τα άλλα αθώα θύματα της 17 Νοέμβρη και της τρομοκρατίας. Πολιτική επιλογή του Τσίπρα μέχρι εκεί. Όποιον θέλουν υποστηρίζουν, όποιον θέλουν έξυπνο, βλάκα, ανόητο, γελίο, ό,τι θέλεις βάζεις στα ψηφοδέλτια σου. Δικαίωμα των κομμάτων να βάλουν όποιον θέλουν και δικαίωμα των πολιτών να ψηφίζουν όποιον θέλουν. Αυτό όμως που με ξεπέρασε είναι αυτό που διάβασα σήμερα και το οποίο είναι εκτός πραγματικότητας. Έμεινα κατάπληκτος. Η κυρία Μερσίνη Λοΐζου επί 5,5 χρόνια πέθανε η μάνα της και εισέπρατε ως μιέδη παρανόμως τη σύνταξη της νεκρής μητέρας της. Και γι' αυτό το λόγο έχει και τιμωρηθεί κιόλας. Πήρε από ό,τι διάβασα 2 χρόνια με αναστολή φυλάκιση. Και αυτή τη γυναίκα τη βάζει να μας εκπροσωπεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι να σας πω. Θέλω κατάπτωση και γι' αυτό. Δικαίωμά τους. Δεν λέω τίποτα. Δικαίωμά τους. Αλλά δικαίωμά σας και εσάς φίλες και φίλοι να προσέχετε πάρα πολύ καλά τι και ποιους ψηφίζετε. Διότι αν ψηφίζετε αυτές τις περιπτώσεις που εδώ μιλάμε, δεν μιλάμε ότι χρωστούσε και δεν τα πλήρωνε. Έτσι. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Είναι μια γυναίκα που έκανε απάτη. Έπαιρνε τη σύνταξη της νεκρής μάνας της. Απάτη είναι αυτό. Απάτη εις βάρος του δημοσίου. Δεν είναι ότι χρωστούσε στο ΙΚΑ ή χρωστούσε στην εφορία. Απάτη ήταν. Και έρχομαι τώρα στο άλλο θέμα που προέκυψε. Χθες είχε μια συνάντηση ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γιώργος Κατρούγκαλος, ο γνωστός σε όλους σας από τον νόμο του που έβαλε την ταφόπλακα στο ασφαλιστικό σύστημα και στη συντάξη σας, ο οποίος αφού τον πήραν από εκεί, αφού κατέστρεψε το ασφαλιστικό σύστημα και τις συντάξεις, τον επιβραβεύσαν ο Τσίπρας και η παρέα του και τον έκαναν Υπουργό Εξωτερικών. Το κορυφαίο Υπουργείο υποτίθεται, έτσι. Τον έκαναν Υπουργό Εξωτερικών. Και ο κύριος Κατρούγκαλος είχε μια συνάντηση με τον Τούρκο ομολογό του, τον κύριο Τσαβούσογλου. Και ο οποίος τον συνεχάρει ο κύριος Τσαβούσογλου γιατί. Γιατί ανεγνώρισε ο κύριος Κατρούγκαλος δικαιώματα που έχει η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο, δηλαδή στην περιοχή μεταξύ Κύπρου και Αιγαίου. Για εξορίξεις στον ορυκτό πλούτο. Θα μου πείτε, δεν έχουν κάποια δικαιώματα και οι Τούρκοι. Δεν το γνωρίζω, δεν είμαι ειδικός. Μπορεί και να έχουν. Αλλά για να το αναγνωρίσεις αυτό το δικαίωμα, τι πήρες αντάλλαγμα. Αυτό δεν το μάθαμε. Εάν η Ελλάδα κάνει μια τόσο μεγάλη στρατηγική κίνηση να αναγνωρίζει τέτοια δικαιώματα στους Τούρκους, τότε ποιο είναι το αντάλλαγμα. Και όλα αυτά σε μια στιγμή, φίλες και φίλοι, που ο κύριος Παπάς, που είχε πάει, τα λέγαμε χτες, που είχε πάει στην Βόρεια Ελλάδα, στο Κιλκίς και στη Βέρεια, και που έφαγε εκεί πέρα την αντίδραση, τη μεγάλη αντίδραση του κόσμου, είπε κάτι το οποίο είναι απίστευτο. Απίστευτο. Είδατε τι είπε ο κύριος Παπάς. Μη μου λέτε το γνωστό τραγούδι, το γνωστό εμβατήριο μάλλον. Μακεδονία εξακουστεί του Αλεξάνδρου η χώρα. Δεν είναι αυτό το εμβατήριο. Μακεδονία εξακουστεί ήταν μέχρι τώρα, λέει, τα Σκόπια. Αυτή είναι η ξέρω κόσμος. Γάφα άνευ προηγουμένου εκ μέρους του κύριου Παπά.
Αλλά αυτό δείχνει και την ποιότητα των ανθρώπων αυτών. Δεν τους νοιάζουν τέτοια ζητήματα. Τα θεωρούν δευτέρας κατηγορίας. Τα θεωρούν περιθωριακά. Δεν τους ενδιαφέρει. Δεν τους ενδιαφέρει πραγματικά η Μακεδονία. Δεν τους ενδιαφέρουν οι όποιες εθνικές ευαισθησίες μπορεί να έχετε εσείς και εγώ. Δεν τους ενδιαφέρουν. Και πάνω απ' όλους οι ίδιοι Μακεδόνες. Άκου. Μακεδονία ξακουστίνει τα Σκόπια. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, ειλικρινά μερικές φορές πληγώνομαι, υποφέρω, βλέπω μια χώρα σε μια τέτοια παραζάλη και λέω, θα βγούμε από αυτό ποτέ. Σε μερικά πράγματα, σε μερικές κοινές συνισταμένες, ο κ. Παπάς δεν είναι οποιοδήποτε. Δεν είναι μόνο ότι είναι υπουργός της κυβέρνησης. Είναι και το δεξί χέρι του Αλέξη Τσίπρα. Ήταν ο διευθυντής του διευθυντήρου του γραφείου. Ήταν ο άνθρωπος με τον οποίο πήγανε μαζί Τσίπρας και Παπάς. Τι να πω. Τι να πω. Περιμένουμε. Δεν έχει βγει ακόμα. Περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή, γιατί τουλάχιστον αυτό προανήγγυλαν στο Μέγαρο Μαξίμου, το νομοσχέδιο για την ρύθμιση των κόκκινων δανείων και για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Το γνωστό ως νομοσχέδιο Φλαμπουράρη, Δραγασάκη, δεν ξέρω πώς, το οποίο δεν είχε εγκριθεί, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, από τους θεσμούς και ιδιαίτερα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η κυβέρνηση, το Μαξίμου, έλεγε από προχθές ότι την Παρασκευή θα το καταθέσει μονομερός, χωρίς την έγκριση των Ευρωπαίων. Και ιδίως της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία ελέγχει και τις τράπεζες. Μέχρι στιγμής δεν έχει κατατεθεί το νομοσχέδιο. Τουλάχιστον δεν το βλέπω να έχει κατατεθεί. Δεν ξέρω εάν και πόσο και τι θα γίνει και πώς θα κατατεθεί. Θα το δούμε στην πορεία. Αλλά επειδή είναι αυτό το θέμα πάρα πολύ μεγάλο, παρακάλεσα το φίλο μου, το καλό μου φίλο, τον Γαβρίλο τον Χαλικιώτη, ο οποίος θα είναι και υποψήφιος στις εκλογές. Με άλλο κόμμα από μένα, με την Ένωση Κεντρών στη Β' Πειραιά. Καλησπέρα, Γαβρίλο, καλώς ήρθες. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση, να είστε καλά. Να έρθει εδώ στην εκπομπή και να μας εξηγήσει, επειδή αυτό είναι το κυρίως αντικείμενο της δουλειάς του, τι γίνεται με αυτή την ιστορία. Έχεις καταλάβει, Γαβρίλο, ναι, τι γίνεται? Ναι, τα πράγματα είναι πάρα πολύ. Πλάκα πρέπει να τα βάλουμε έτσι σε σειρά. Έχουμε ένα μεγάλο θέμα που είναι τα κόκκινα δέντρα και ένα άλλο θέμα που είναι η πρώτη κατοικία. Αυτό που παρακολουθούμε είναι μια πράξη από μια κωμωδία του Αριστοφάνη, που ενώ όλα είναι συμφωνημένα, εδώ φαίνεται πια ότι μαλώνουμε, ότι σκοτωνόμαστε. Για ποιον? Για να προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε τους αδύνατους. Δεν ισχύει, κατά τη γνώμη τη δική μου αυτό, διότι είχαμε ένα αποθηκευτικό νόμο που τι έλεγε? Ότι αν κάποιος έχει τις προϋποθέσεις να μπει σε ένα πλαίσιο, θα έπρεπε να πάει σε ένα δικηγόρο, να καταθέσει τα χαρτιά σε ένα ειρηνοδικείο, θα έχει δύο διαδικασίες, πρώτη και δεύτερη διαδικασία, και τελικός κριτής, ποιος θα ήταν αυτός? Ένας φυσικός δικαστής. Ο δικαστής. Τώρα αυτό ανατρέπεται, δεν υπάρχει πια ο φυσικός δικαστής, γιατί, φεύγει από την Ένση. Ναι, γιατί κατά τη γνώμη τη δική μου, πια αυτός ο υποτιθέμενος νέος νόμος που θα αντικαταστήσει τον νόμο Κατσέλη είναι ένα χρηματοοικονομικό εργαλείο που σίγουρα δεν έχει ως πρώτη προτεραιότητα να περασπίσει τους φτωχούς Έλληνες και τους ταλαιπωρημένους Έλληνες μετά από τόσα χρόνια κρίση. Και ιδίως τους μικρομεσαίους, τους ελεύθερους επαγγελματίες, όλους αυτούς που καταστράφηκαν στην περίοδο αυτή της μεγάλης δοκιμασίας που περνάμε, έτσι. Σωστά. Δεν σώζονται δηλαδή, γιατί εγώ. Βέβαια, τις λεπτομέρειες του νομοσχεδίου δεν τις γνωρίζουμε ακόμα. Γιατί σύμφωνα δεν έχει κατατεθεί. Σύμφωνα με αυτά που ακούμε, δεν έχει κατατεθεί. Αλλά δεν ξέρω καν αν θα κατατεθεί σήμερα, διότι ναι, μεν το προανήγγειλε το Μαξίμου, αλλά προφανώς επειδή υπάρχουν έντονες αντιδράσεις και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τι, κύριε Λοβέρο, δώσαμε τα πάντα σε αυτή τη συμφωνία. Αν ισχύουν αυτά που ξέρουμε όλοι, δηλαδή αν ισχύει όριο δανείου, αν ισχύει ότι πρέπει να είναι το επαγγελματικό δάνειο με υποθήκη προσημείωση πρώτη κατοικία, δηλαδή τι άλλο θα πρέπει να πούμε εμεί? Δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Αυτό το νομοσχέδιο έτσι που σα ακούγεται, τουλάχιστον για αυτά τα δύο κομμάτια, δηλαδή για να δώσουμε να καταλάβει ο κόσμο που μα ακούει. Γιατί έχετε και πάρα πολύ μεγάλο κοινό. Εσείς έχετε πάρει ένα δάνειο επαγγελματικό. Αν έχετε βάλει εσείς το σπίτι σας σε πρώτη προσημείωση, ενδεχομένως, αν και εφόσον θα εντάσσεστε. Ενώ εγώ, που κάνουμε ακριβώς την ίδια δουλειά, που έχουμε ακριβώς την ίδια περιουσία, που έχουμε ακριβώς τα ίδια αντικείμενα, το ίδιο εισόδημα, και δεν το έχω βάλει, έχω πάρει ένα ανοιχτό δάνειο, δεν θα εντάσσομαι. Πώς το ακούτε εσείς αυτό τώρα?
Να θυμίσω στον κόσμο και στις τράπεζες ότι τα επαγγελματικά δάνεια όλοι τα δίνανε, οι τράπεζες εννοώ, επί του τζίρου, κύριε Λοβέρτο. Επί του τζίρου, τι σημαίνει αυτό? Όχι επί του καθαρού κέρδους. Όχι επί του καθαρού κέρδους. Που σημαίνει ότι και η ίδια η τράπεζα, έτσι, όταν εγώ πήγαινα τα χαρτιά μου στην τράπεζα, υπήρχε μια διαδικασία που λεγόταν σκόρη. Τι ήταν αυτό, ναι, τα δικαιολογητικά σου, τα εισοδήματά σου, για μένα μπορείς να πάρεις αυτά τα χρήματα. Δηλαδή, για να το καταλάβω, αυτός που έχει κάνει προσημείωση της πρώτης του κατοικίας, όταν πήρε το δάνειο, μπαίνει σε αυτή την πλατφόρμα, ναι, σε αυτή τη, ναι, ρύθμιση. Ναι. Ο άλλος που δεν είχε κάνει, του εκδίδει η τράπεζα διαταγή πληρωμής και του προσημειώνει το σπίτι και αυτό μπορεί να το βγάλει σε πληστηριασμό. Ακριβώς, μπράβο κύριε Λοβέρτο, το καταλάβω. Τι διαφορά έχει? Αφού αν εγώ χρωστάω, έστω και ένα καταναλωτικό, διακυβεύεται το σύμβολο της ακίνητης περιουσίας. Διότι από ό,τι κατάλαβα δεν μπαίνουν τα καταναλωτικά δάνεια σε αυτή τη στιγμή. Μα και από το καταναλωτικό δάνειο είναι ακριβώς το ίδιο, κύριε Λοβέρτο. Μπορεί να χάσει ο άνθρωπος το πρώτο της κατοικίας του. Δηλαδή, αν εγώ έχω πάρει ένα καταναλωτικό 20.000 ευρώ και έχω μια πρώτη κατοικία. Ναι, δεν μπορεί να το χάσει. Αφού... Τελειώσαμε. Βέβαια, αφού μπορεί να του κάνει προσημείωση και να το βγάλει σε πληστηριασμό, αν θελήσει η τράπεζα. Σωστά, έτσι, σωστά, δεν είναι? Σωστά. Άρα, καταλαβαίνω. Αυτοί δεν μπαίνουν όμως στην πλατφόρμα, όχι, δεν μπαίνουν στη ρύθμιση. Αυτοί όχι. Είναι όλοι κακοπληρωτές και είναι απαταιώνες όλοι. Όσοι έχουν πάρει καταναλωτικά δάνεια και δεν τα πληρώνουν όλοι οι απαταιώνες. Όλοι οι απαταιώνες, επαγγελματικά όλοι οι απαταιώνες, στα στεγαστικά δάνεια που είναι πάνω από 130.000. Είναι, επειδή εδώ δεν χρειάζεται να έχει τελειώσει νομικά και οικονομικά, να τα πούμε απλά γιατί ο κόσμος μας παρακολουθεί να το καταλάβει. Έχω πάρει εγώ ένα δάνειο στεγαστικό, είμαι εγώ, η γυναίκα μου και ένα παιδάκι. Χρειαζόμαστε περίπου 80 μέτρα. 80 μέτρα στις φτωχές περιοχές, δεν μιλάμε για τις ακριβές περιοχές. Νίκαια, Κέρα, Νίκαια, Πέραμα, Ρέντι, Κορυδαλό. Εκεί στις περιοχές που και οι δύο πολιτευόμαστε. Στη Δυτική Αθήνα και στη Β' Πυραιώς, ας πούμε. Αυτές είχαν, κύριε Λοβέρδο μου, 2.000 ευρώ το μέτρο. 2.000 ευρώ. Υπερβολικό, βέβαια. Εκείνη την περιοχή αυτό ήταν. Ναι, αλλά έχει φτάσει εκεί. Σωστό. 2.000 επί 80 μέτρα κάνει 160.000. Οι άνθρωποι στην περίοδο της κρίσης, στην καλύτερη περίπτωση, πληρώνουν μόνο τόκους. Οι περισσότεροι δεν πληρώνανε τίποτα. Ναι. Πληρώνανε μόνο τόκους. Άρα έχουμε 160.000 ευρώ υπόλοιπο δανείο να το βάλουμε, ναι, στην πλατφόρμα. Εκτός. Απλά και, πράγματα. Και όχι μόνο αυτό, αν κατάλαβα καλά επίσης, και επειδή θα έχουν και ανατοκισμοί, αν το έχει πολλά χρόνια κόκκινο δάνειο, μάλιστα, θα έχει φτάσει σε πολύ ψηλότερο το υπόλοιπο. Και εγώ λέω, σωστά λες εσύ τράπεζα, δεν είναι καλό παιδί ο Χαλκιώτης να του πάρουμε το σπίτι. Και να του πάρουμε ό,τι έχει και δεν έχει. Μα, γιατί λέει πρέπει να φτιάξει η οικονομία της χώρας. Βεβαίως, σωστά. Μα αυτό το δάνειο θα πουληθεί για 16-20.000 ευρώ. Άρα το ποσό που μας λείπει είναι 16-20.000 ευρώ. Κάνε μια πρόταση στο δάνειο λήπτη και πες, έλα εδώ ρε παιδί μου. Εγώ το δάνειο το πήρα 20.000. Δώσ' μου 40. Ποιος δάνειο λήπτη δεν θα το δεχτεί αυτό το πράγμα? Άρα, εγώ αρχίζω και σκέφτομαι και λέω, μήπως αυτό έχει να κάνει με άλλες δεύτερες και τρίτες σκέψεις. Μήπως κάποια πράγματα άλλα κρύβονται. Γιατί έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι αν η πραγματική βούληση είναι τα χρήματα, τα περισσότερα χρήματα μπορούν να τα πάρουν και λεπτά από τους αντιλήπτες. Λένε, το μόνο επιχείρημα που ακούω είναι ότι αυτό θα είναι άδικο για τους συνεπείς δανειολήπτες που δεν μπορούν να αγοράσουν σε τόσο χαμηλή τιμή το δάνειό του. Αυτό είναι το μόνο αντιεπιχείρημα σε αυτό, ωραία, το οποίο λέτε. Ωραία. Και μόνο τα funds θα το πάρουν. Στο 10% τη πραγματική πλήρη, μόνο τα funds. Ωραία. Οι δανειολήπτες δεν μπορούν να το πάρουν. Έτσι. Άρα εσεί, το δικό σα δάνειο που εσεί είσαστε με πόνο ψυχή, πλέον κανονικά το δάνειό σου θα πάει σε 150.000 και εγώ, ναι, θα το πω, έτσι θα το πάρω από ένα funds. Έτσι, δηλαδή, τι διαφορά έχει αυτό? Ναι, ναι. Εδώ θα πρέπει, γιατί δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό όμως που είπατε μπορεί να το κάνει το fund, δηλαδή να το αγοράσει 15.000 και μετά να έρθει σε εσάς και να σας πει στο δίνω για 40. Να, 40 καλά θα είναι, μας πει το δίνω. Γιατί ξέρετε στην Ισπανία είχαν φτάσει μέχρι το 80% της αξίωσης. Μέχρι εκεί είχε φτάσει η απέτηση. Από τα funds ή από τις τράπεζες? Από τα funds. Είχαν φτάσει μέχρι το 80% της αξίωσης. Το θέμα όμως ξέρετε ποιο είναι? Ότι πέρα από ότι θα διχάσουν οι Έλληνες. Καταλαβαίνετε ότι σε έναν όροφο μπορεί να υπάρχουν ένας δανειολήπτης που θα ακολουθήσει μια διαδικασία και ένας άλλος που θα ακολουθήσει μια άλλη και αυτοί οι δύο θα λένε καλά, για τα ίδια μέτρα θα πληρώνουμε άλλο ποσό εμείς. Ένα. Και δεύτερον, αυτό που πρέπει να καταλάβουν καλά είναι οι δανειολήπτες και αυτό είναι το μεγάλο του στατού και πρέπει να το χρησιμοποιήσουν είναι ότι την ώρα που το δικό μου σπίτι θα βγει στον πληστηριασμό αντί για 150.000 30, δηλαδή το 80 μέτρα στο Κορυδαλό θα πούνε 30.000, αρχίζει και δημιουργείται μια αγορά για 30.000 στα 80 μέτρα. Τι θα έχει μετά? Θα χάσει ο Χαλκιώτης στο σπίτι του, αλλά οι εξασφαλίσεις που έχει μέσα η τράπεζα είναι τα ίδια κίνητα, κύριε Λοβέρδο. Και αυτοί θα πάθουν μεγάλες ζημιές. Προφανώς. Γι' αυτό εμείς τι λέμε. Θα τα πάρουν όλα τα σπίτια, μετά τι έγινε? Ναι, και μετά όμως, προσέξτε αυτό που λέω, και μετά τα 80 μέτρα που τα έχουν αξιολογήσει στα δάνεια τα ενήμερα το δικό σας. 160.000, θα κάνει 100, 50, 80, άρα, 70. Άρα προσέξτε λίγο, χάνει και το η αγορά κινήτων. Βέβαια, άρα η τράπεζα τι λέει? Λέει αντί για 100 πήρα από το Χαλκιώτη το δάνειο, 30 με εκποίηση, με βία εκποίηση. Ναι, το δίπλα το σπίτι
Που εσύ ξέρεις πια ότι δεν είναι εξασφάλιση ούτε αυτή. Γι' αυτό λέω ότι είναι η μαγική στιγμή να έρθει και να αποκατασταθεί η σχέση μεταξύ τραπεζών και δανειοληπτών. Οι τράπεζες, αυτό που λένε, ότι ξέρεις κάτι, να, μα εγώ όμως λέει θέλω να βρίσκω κακοπληρωτές, έχουν και την τεχνογνωσία και τις διαδικασίες να το βρουν. Για καθίστε όμως και κύριε Χαλκιώτη, να σας ρωτήσω κάτι πολύ απλό. Εγώ χρωστάω σε διαφορετικές τράπεζες, άλλα καταναλωτικά, άλλα πιστωτικές κάρτες, άλλα στεγαστικά, άλλα κλπ. Και έχω και στις τέσσερις συστημικές τράπεζες χρέη. Μάλιστα. Μπορώ να πάω στην κάθε μία από αυτή και να πω: κοιτάξτε κύριε, το σύνολο του δανεισμού μου είναι αυτό. Το βλέπετε. Το ξέρετε άλλωστε, δεν είναι κάτι μυστικό. Το ξέρετε. Γιατί το ξέρουν όλες οι τράπεζες, δεν μπορούν να βρουν το σύνολο του δανεισμού του καθενός. Πάρα πολύ εύκολα, έτσι. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι αν χρωστάω κακώς κάκι στα 500.000, αλλά έχω εισόδημα 1.000 ευρώ το μήνα ή 1.500, δεν μπορώ να τα πληρώσω, είναι αδύνατο. Σωστά. Έτσι. Δεν μπορείτε να μου κάνετε να βρουν μια ρύθμιση για να. Αυτό κάνουμε τα τελευταία 5 χρόνια, κύριε Λεβέρδο. Γίνεται, προχωράει. Βεβαίως, βεβαίως. Πριν 4 χρόνια κάναμε πρώτη, το γραφείο μου κάνει πρώτη. Δεν θέλω να κάνω διαφήμιση τώρα. Πιστεύω. Αυτό γίνεται, να μην το πάμε σε διαφήμιση. Ναι. Γίνεται. Οι τράπεζες το δέχονται. Είναι διαπραγμάτευση, κύριε Λεβέρδο. Είναι διαπραγμάτευση. Και αν υπάρχει ένας ολοκληρωμένος φάκελος που αποτελείται από οικονομικές προτάσεις, τραπεζικές προτάσεις και με την επιμέλεια ενός νομικού, πας και διαπραγματεύεσαι, γιατί το θέμα είναι να ξέρεις να διαπραγματευτείς και να μπορέσεις να διεκδικήσεις. Να μπορέσεις να δώσεις να καταλάβεις την τράπεζα, που η τράπεζα το γνωρίζει, για ποιους λόγους πρέπει να τα βρει με τον κύριο Λοβέρδο, με τον κύριο Χαλκιώτη. Αυτό όμως που καταστρατηγείται και καταστρατηγείται και θα τελειώσει, είναι αυτό που έχουμε πει εδώ και 2-3 χρόνια, κύριε Λοβέρδο, ότι οι διαδικασίες νομικές είχε ένας δανειολήπτης να προφυλαχτεί, να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα και σε μια διαδικασία διαπραγμάτευση να το πει ότι ξέρεις κάτι. Μη με τελειώνεις, γιατί έχω και αυτή τη διαδικασία. Τελειώνουν τα πάντα. Δηλαδή δεν είναι μόνο το πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ότι ξέρεις κάτι, στις 135 είσαι έξωση. Δεν έχει και διαδικασίες νομικές, κύριε Λοβέρδο, να φέρετε ένα νομικό να σας τα εξηγήσει. Γιατί εγώ δεν είμαι νομικός. Δεν έχει μετά μέτρα αντιμετώπισης μέσα από μια δικαστική οδού. Αυτό είναι το επεσήμανε, θυμάμαι που ήταν προχθές εδώ και η Λούκα η Κατσέλη στην εκπομπή του Άκη του Παυλόπουλου. Αυτό επεσήμανε ότι δεν μπορείς να απευθυνθείς στο φυσικό σου δικαστή. Θα πρέπει να, αν δεν μπει στην πλατφόρμα αυτή που θα δεν μπει σε αυτό το ρύθμιση, έχει τελειώσει. Θα σε πετάει απ' έξω, τελείωσες. Δεν υπάρχει ούτε δεύτερη ευκαιρία. Άρα λοιπόν αυτό, από αυτό λέτε θα πληγούν και όσοι είναι ήδη στο νόμο Κατσέλη. Εγώ θεωρώ ότι κανένας, μα κανένας, όποια δικαιοδοσία και όποια εξουσία μπορεί να έχει στην πατρίδα μου, δεν μπορεί να αλλάξει μια δικαστική απόφαση. Εγώ θεωρώ ότι πάνω απ' όλα είναι μια δικαστική απόφαση. Ελπίζω δηλαδή τις αποφάσεις αυτές να μην τις πειράξω. Τι να πω. Δεν μπορεί να βγει ένας νόμος που να είναι για το χειρότερο. Εγώ ξέρω ότι στη νομική οι νόμοι είναι επί του βέλτιστου. Εγώ τι ξέρω. Δηλαδή, εγώ έχω. Πρέπει να είναι επικέστερη. Βέβαια. Εγώ αυτό που βλέπω, δηλαδή, αυτό τώρα με αυτή την κυβέρνηση, βλέπω ότι πράγματα θα είναι τρελό, θα είναι δεν ξέρω. Εγώ με του νομικού συμβούλου που μιλάω στο γραφείο μου λέει δεν μπορεί κάποιο να ακυρώσει μια δικαστική απόφαση και να τη βάλει σε μια χειρότερη διαδικασία. Και ακόμα, αυτό πρέπει να το πούμε για να το καταλάβει ο κόσμος, και ακόμα και αυτή η ρύθμιση τόσο βαριά όπως την περιγράφεται. Δεν έχει τελεσίδικη, δεν έχει οριστικοποιηθεί, διότι υπάρχουν πολύ μεγάλες ενστάσεις από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, από τον κύριο Κοστέλο, έτσι, ο οποίος δεν θέλει να προχωρήσει. Και βλέπουμε ότι ενώ η κυβέρνηση, μου κάνει εντύπωση, είπε ότι το είχε προαναγγείλει από προχθές, ότι σήμερα θα κατατεθεί το νομοσχέδιο, μονομερός, δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής. Ωραία. Ελπίζω ότι θα γίνει. Υποθέτω μέσα στη μέρα, γιατί δεν νομίζω θα φανεί για μια ακόμη φορά ανακόλουθη κυβέρνηση ή θα φοβήθηκε τον κύριο Κοστέλο. Γιατί αλλιώς το βγήκαμε από τα μνημόνια ή δεν βγήκαμε. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Είσαι ένας πολύ έμπειρος δημοσιογράφος. Για ποιο λόγο καταργήθηκε αυτός ο νόμος? Ένα, ποιος είναι φτωχός? Έχουμε βγει από τα μνημόνια. Η Ελλάδα είναι σε οικονομική κρίση, σε οικονομική ανάπτυξη. Πού είναι? Διότι όλα αυτά δεν μπορούμε να τα βάζουμε όλα μαζί. Εγώ βλέπω ότι εδώ τα βάζουμε όλα μέσα σε ένα χωνευτήρι και ό,τι περισσέψει. Θεωρώ, μακάρι να κάνω λάθος, ότι αν και εφόσον ισχύουν αυτά που ξέρουμε, δυστυχώς οι Έλληνες δανειολήπτες θα έχουν σοβαρά προβλήματα. Πολύ σοβαρά προβλήματα. Οι φοβάσεις θα χάσουν το σπίτι τους. Μαζικούς πληστηριασμούς φοβάμαι, κύριε Λοβέρδο. Και το ξαναλέω, εάν εγώ δεν τα βρω με την τράπεζα που εμένα. Δεν είμαι δικηγόρος για να περάσω τον νόμο, αλλά κοιτάω το κοινό συμφέρον. Δεν τα βρίσκω εγώ με την τράπεζα. Τι διαδικασίες έχω? Τι αντίμετρα έχω, πώς μπορώ να το λύσω αυτό το θέμα? Είχα 2-3 εργαλεία, τώρα τίποτα. Και αυτό που λένε ότι ο νόμος είναι με τους κακοπληρωτές, μπορούσαν να αφήσουν μια παράταση του νόμου και να κάνουν αυστηρά κριτήρια. Δεν μπορώ να φανταστώ πουθενά, ούτε στην Ουγκάντα δεν γίνονται αυτά. Ο ανίσχυρος με τον ισχυρό να έχει μια διαφορά και άκουσον. Ποιος να παίρνει την απόφαση? Ο ισχυρός.
Ο ισχυρό χειλοδόρο. Και σε τι, τι αυτό είναι ο νόμο τη ζούγκλα. Ωραία, Ουγγαντά. Χωρί να έχω κάτι με την Ουγγάντα. Όχι, όχι, όχι. Πολιτισμένη χώρα σε σχέση. Ναι, μερικέ ναι, φορέ πιο πολιτισμένη ναι, και από την Ελλάδα. Μα, και να πω και κάτι. Έγινε μια διαπραγμάτευση, κάτσανε και βγάλανε έτσι. Πώ να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα με τα κόκκινα δάνεια. Πώ γίνεται να κυρώνεται ένα νόμο, μάλλον να τελειώνει ένα νόμο και να μην είναι έτοιμο ο προηγούμενο. Είχε μια αντιπροσωπεία από δικηγόρου σε έκρητου, φέρνετε και στα κανάλια σα. Από χρηματοοικονομικούς συμβούλους, από δανειολήπτες να κάτσουν εκεί να κάνουν μια ανοιχτή ζήτηση και να πούνε ρε παιδιά, ποια είναι τα προβλήματα. Αυτό έχει να κάνει και με την νοοτροπία της αριστεράς, η οποία τα αφήνει όλα μέχρι τέλους. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά ο Γαβρίλος Χαλκιώτης και εγώ θα είμαστε εδώ για να απαντήσουμε και στα δικά σας ερωτήματα. 2-11-18-60-001. Το τηλέφωνο του σταθμού μας παίρνετε για να βγείτε ελεύθερα, με παρησία, με ήθος. Στην εκπομπή μας όπως κάθε μέρα. Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στους τηλεθεατές. Εδώ κοντά με τον Γαβρίλου τον Χαλκιώτη, ο οποίος γνωρίζει τα θέματα των δανείων, των κόκκινων δανείων πιο καλά από όλους μας. Αλλά ό,τι θέλετε, λέτε ελεύθερα και ρωτάτε για ό,τι πράγμα ή παίρνετε θέση για όποιο θέμα θέλετε. Κύριε Μιχάλη, καλησπέρα σας. Γεια και χαρά σας. Όλοι γνωρίζουν, όλοι οι Έλληνες πια γνωρίζουν με ποιες μεθοδεύσεις σε πουλήθηκε η Μακεδονία. Δουλεύουμε, αρχίζουμε να δουλεύουμε για τις συνέπειες. Αλλά το κακό είναι ότι με τις ίδιες μεθοδεύσεις ετοιμάζεται το δεύτερο πολύ μεγαλύτερο έγκλημα. Να πουλήσουν στους Τούρκους δικαιώματα ελληνικά. Στο Αιγαίο λέτε και στα κοιτάσματα. Εγώ διερωτώ με, υπάρχει αντίσταση, υπάρχει κράτος, υπάρχει χώρα, υπάρχουν κόμματα. Διότι εδώ δεν υπάρχει καμία αντίσταση. Όλοι αγαλαζούμε. Αφήσουμε να τις πουλήσουμε και το Αιγαίο. Για όνομα του Θεού. Υπάρχει κυβέρνηση, υπάρχει βουλή, υπάρχουν όλοι αυτοί. Αυτοί δεν αποφασίζουν. Στο σύστημά μας η κυβέρνηση και η βουλή αποφασίζει. Δεν αποφασίζει κάποιος άλλος. Και γινόταν και για τη Μακεδονία. Δεν αφήσανε και ξεπουλήθηκε. Ο σκοπός είναι. Υπάρχει άλλος τρόπος, πέστε μου, υπάρχει άλλος τρόπος. Ξέρετε, υπάρχει άλλος τρόπος να αποφασίσουμε. Αν δεν αποφασίζει η κυβέρνηση και η Βουλή, ποιος θα αποφασίζει. Να ξεσηκωθούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τι να κάνουν. Να ξεσηκωθούν, να πάνε στον πρόεδρο. Εδώ ξεσηκώθηκαν, διαμαρτύρονται. Τι άλλο να κάνουν δηλαδή. Να πάνε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πήγανε, του το είπα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν ακούει. Πάμε παρακάτω. Δεν έχει αρμοδιότητες δηλαδή ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πάμε παρακάτω. Τι περιμένετε δηλαδή. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό γιατί το ακούω από πολλούς που το λένε. Τι περιμένετε από την αντιπολίτευση να κάνει. Όταν μια κυβέρνηση που είναι αντίθετη το 80% των Ελλήνων μπορεί να ξεπουλάει. Αυτή είναι η ψήφο σας. Προσέχτε τι ψηφίζετε. Γιατί την ψήφο θα τη βρείτε μπροστά. Ψηφίσατε ΣΥΡΙΖΑ για τον Έλφια και σας έρθει στη Μακεδονία. Τι να κάνουμε. Αυτό που έχει σημασία είναι πριν να πάω να ψηφίσω εγώ να μην γίνει κάτι τέτοιο. Διότι αυτό μπορεί να γίνει πριν να ψηφίσω. Δεν μπορούν να ξεπουληθούν πριν να ψηφίσουν τα πάντα. Εδώ πρέπει να υπάρξει αντίσταση. Δεν ξέρω από ποιους. Να υπάρξει αντίσταση. Τι είδους αντίσταση. Τι είδους αντίσταση να πάρουμε τα όπλα. Τι αντίσταση. Στα λόγια υπάρχει αντίσταση. Δεν μπορεί να γίνονται αυτά τα πράγματα. Επιτέλους. Ωραία, εγώ συμφωνώ μαζί σας είμαι. Και εγώ δεν θέλω να γίνονται αυτά τα πράγματα. Εγώ είμαι εναντίον και γι' αυτό το λέω και δημοσίως. Και δέχομαι και επιθέσεις και στοχοποιούμε από τους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ. Αλλά πέστε μου τι άλλο έχω να κάνω. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο εκτός από να το λέω. Μπορώ να πω τη γνώμη μου. Πέστε τι. Να αναλάβει τις ευθύνες του πρόεδρου της Δημοκρατίας. Πέστε τι στον κύριο Παυλόπουλο σε μένα. Τα κόμματα επισήμως θα προτείνουν να μην προχωρήσουμε πριν γίνουν εκλογές σε ξεπουλήματα. Αυτό το λέει. Το είπε και σήμερα η Νέα Δημοκρατία. Πάλι το είπε. Το είπε πάλι σήμερα η Νέα Δημοκρατία. Τι άλλο να κάνει. Επίσημα την ευθύνη. Να είστε καλά, να είστε καλά κύριε Μιχάλη. Κατανοώ του κυρίου Μιχάλη και πολλών άλλων Ελλήνων την αγανάκτησή τους για αυτά που γίνονται ιδίως στα εθνικά θέματα. Δεν υπάρχει όμως άλλος τρόπος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δυστυχώς ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει στερηθεί των αρμοδιοτήτων. Το άλλο δεν μπορεί να λειτουργήσει ως εγγυητικός παράγοντας της πολιτείας. Δεν ξέρω και αν θέλει ο συγκεκριμένος. Η αντιπολίτευση δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο εκτός από το να διαμαρτύρεται και να τα λέει και να λέει την άποψή της. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο και να ψηφίζει μέσα στη Βουλή. Αυτό είναι το σύστημά μας. Νομίζω ότι δεν το έχουμε καταλάβει. Η Βουλή
και η κυβέρνηση αποφασίζουν. Και η δικαιοσύνη ελέγχει. Και εμείς στα μέσα ενημέρωση λέμε την άποψή μας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Τι περιμένετε δηλαδή να γίνει? Κυρία Ελένη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ήθελα να σας πω ότι μας ενόχλησε που ο Ερντογάν είπε για τους γιαούριδες που τους έριχνε στη θάλασσα. Ναι, ναι, ναι. Δεν άκουσα όμως κανένα σχόλιο για το λόγο του κυρίου Τσίπρα στη Βουλή, που απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση και προφανώς τον κύριο Μητσοτάκη, με ένα μοχθηρή φυσιογνωμία, αν τον βλέπατε ήταν τρομακτική, να του λέει αυτό το ποτήρι, αυτά τα ποτήρια θα τα πιεις ένα-ένα, σταγόνα-σταγόνα, μέχρι τέλους, και να κουνάει και το χέρι. Αυτός ο λόγος εμένα μου θύμισε έναν άλλον Χίτλερ. Αν δηλαδή του είχαμε βάλει και μουστάκι, μόνο ο Χίτλερ θα έκανε τέτοιο λόγο, μαρτυρικό θάνατο δηλαδή. Δεν έχω ακούσει ποτέ άλλο πρόεδρο σε κανένα κράτος του κόσμου να λέει αυτό, ποτήρι, ποτήρι, σταγόνα, σταγόνα. Αν το δείτε, είχε μια φρασιολογία τραγική. Και το δεύτερο που ήθελα να σας πω, σε συνέχεια αυτό που είπε ο προηγούμενος σας τηλεθεατής, ότι ο εξδαϊσμός της πολιτικής ζωής αυτή τη στιγμή αρχίζει από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος βλέπει το λαό του να κακοποιείται, ένα ολοκαύτωμα μιας πόλης και μια άλλη να πνίγεται από ανικανότητα της κυβέρνησης, να παραχαράσεται η ιστορία μας, ο λαός του να ψεκάζεται με χημικά, με προσαγωγές αθώων πολιτών, και δεν αντιδρά. Αν υπάρχει τέτοιος πρόεδρος δημοκρατίας κάποιου κράτους, αν υπάρχει, λέω, εγώ θα τον χαρακτήριζα χυδαίο, άθλιο και ανήθικο για να κρατηθεί στην καρέκλα. Αν υπάρχει, ας τα ακούσει το χαρακτηρισμό μου. Σας ευχαριστώ και πάρα εγώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Κύριε Δημοσθένη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και κύριε Λοβέρδο. Με κάλυψε η προηγούμενη. Η πατρίδα διαμελίζεται. Η πατρίδα ακροτηριάζεται. Δεν υπάρχει τρόπος ο σιωπών συνενή να παραιτηθεί όλη η αντιπολίτευση. Και πρώτος από όλους να παραιτηθεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τι περιμένει εκεί πέρα να ξεφκυνθεί τελείως η Ελλάδα, να τεμαχηθεί? Ντροπή! Ντροπή! Να είστε καλά, κύριε Δημήτρη. Καλησπέρα σας. Κύριε Δημοσθένη, κύριε Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Λοβέρδε. Καλησπέρα και τον καλεσμένο σας. Καλησπέρα, να είστε καλά. Εγώ νομίζω, δεν ξέρω αν αυτά που λένε για το τι ετοιμάζει να κάνει ο Τσίπρας με τα ελληνοτουρκικά, αν αληθεύει, αν έχει βάση. Όμως ξέρω ότι ο κύριος Μητσοτάκης σκέφτεται πολύ σωστά. Σου λέει, όσο περισσότερα σφάλματα κάνει ο Τσίπρας, τόσο περισσότερες τετραετίες εξασφαλίζει ο Μητσοτάκης πρωθυπουργίας. Γι' αυτό ας το αποφασίσουμε να κάνει ό,τι θέλει. Καλά κάνει ο Μητσοτάκης, ξέρει τι κάνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κατρούγκαλος πήρε χθες συγχαρητήριο ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος από τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Τσαβούσογλου, για τη δήλωσή του ότι η Τουρκία έχει δικαιώματα στην Ανατολική Μεσόγειο. Επαναλαμβάνω, η Τουρκία έχει δικαιώματα στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό είπε ο κύριος Κατρούγκαλος. Την ίδια ώρα, παρεπιπτόντως, 14 τουρκικά αεροπλάνα, εκ των οποίων τα 6 ήταν οπλισμένα, παραβίαζαν τον εθνικό εναέριο χώρο της Ελλάδος. Την ίδια ώρα που γινόταν αυτή η στιχομηθεία μεταξύ Τσαβούσογλου και Κατρούγκαλου. Ποιος είναι ο επόμενος? Ναι. Παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα σας. Κύριε Γιάννη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στο προσκεκλημένο σας. Καλησπέρα. Θέλω να πω ότι επί δραχμής έτυχε ένας φίλος μου να χάσει το διαμέρισμά του στη Νέα Σμύρνη μέσω πληστηριασμού, γιατί είχε μια δοσοληψία με την τράπεζα και δεν μπορούσε να ανταποκριθεί, ήταν έμπορας και έπεσε έξω και τα σχετικά. Έκτοτε λοιπόν έχω συνειδητοποιήσει ότι οι τράπεζες δεν είναι αρρωγοί στους πελάτες τους. Έτσι. Σίγουρα δεν και είναι. Και αυτές είναι μια εμπορική επιχείρηση η οποία αντί να πουλάει αυτοκίνητα δίνει χρήματα και όλα βασίζονται στη προσφορά και στη ζήτηση. Δεν ισχύει αυτό όμως τώρα. Αυτό που λέτε δεν ισχύει όμως. Όταν λέω προσφορά και ζήτηση, γιατί επειδή δεν μπορούν να αποκτήσουν λεφτά, τα πουλάνε στα πάντς. Προσφορά και ζήτηση. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Τα πάντς πληρώνουν μετρητής. Δεν ξέρω αν είναι σωστό αυτό. Δεν είναι σίγουρο αυτό που λέτε. Όταν λέει παγκόσμια προσφορά και ζήτηση, πού είναι η προσφορά και ζήτηση αυτό με τους δανειολήπτες? Δεν υπάρχει αυτό που λέτε.
Όχι, δεν είναι με τους, δεν είναι με τους πελάτες τους. Είναι, έχουν ένα χαρτοφυλάκιο και χρειάζονται λεφτά λοιπόν. Και λένε στο εξωτερικό ποιος ενδιαφέρεται να έρθει να αγοράσει το χαρτοφυλάκιο. Μάλιστα. Άρα και η τράπεζα... το πρόβλημά τους. Ναι, ναι. Άρα δηλαδή τράπεζα... εμείς προσπαθούμε, αλλά πού προσπαθούμε, στην Άμμο, κύριε Χαλικιώτη. Ναι, να το βλέπω λίγο. Πάρα πολύ δύσκολο. Γι' αυτό λέμε ότι τα σύνορα είναι ανοιχτά, τα λεφτά πηγαίνουν έρχονται πατώντας ένα κουμπί. Αυτό... Έχει αλλάξει η αγορά. Μιλάω σωστά. Γιατί ήμουν χρόνια στην αγορά. Σωστά. Γι' αυτό λέμε ότι. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Να μπορώ, ναι, ναι, γι' αυτό λέμε ότι είναι κατάλληλη στιγμή τώρα να μπουν νέοι άνθρωποι που έχουν και καλή διάθεση και τεχνογνωσία και εμπειρία να διαπραγματευτούν αυτές τις διαδικασίες. Και όλοι μαζί, ομαδικό είναι το άθλημα, να πάνε να φέρουμε το αποτέλεσμα. Όλοι μαζί. Τώρα, ό,τι έχει να κάνει το νόμο της προσφοράς και της ζήτησης, αυτό ακριβώς λέμε και εμείς. Αυτό λέμε και εμείς. Ότι ρε παιδιά, λεφτά δεν θέλετε εσείς. Κάντε μας και εμάς μια προσφορά. Συμφωνώ σε αυτό το θέμα. Αλλά πρέπει να αλλάξουμε λογική. Πρέπει να πάμε όλοι μαζί να δούμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Αλλά αυτό το όλοι μαζί θα πρέπει να αποτελείται από ανθρώπους που έχουν πετύχει σε προσωπικό επίπεδο, που είναι αναγνωρισμένοι, που το έχουν κάνει, το έχουν ξανακάνει. Δεν μπορεί να βάζουμε τον καθένα να κάνει τα πάντα. Κύριε Νίκο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Βέρδε, και χρόνια πολλά για τη Δευτέρα για την επέτειο της Εθνικής Παλιγενεσίας. Βεβαίως. Έχω να σας πω κάτι και για τον συνομιλητή σας και για εσάς. Όλοι μαζί, ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Τσίπρας, η κυρία Γεννηματά, ο κύριος Λεβέντης, ο κύριος Σταύρος Θεοδωράκης, ο κύριος Καμένος, όπως είπε και ο κύριος Μπάμπης Παπαδημητρίου, να ρετουσάρετε λίγο και τη Χρυσή Αυγή, να γίνει μια σοβαρή κόμμα, να κάνετε ένα κόμμα αστικό, γιατί κινδυνεύουμε να έρθουν οι σταλινιστές του Περισσού. Γεια σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Κύριε Νίκο, καλησπέρα σας. Ναι, χαίρετε κύριε Λοβέρδο. Και τα χαιρετήματα μου και στο καλεσμένο σας. Καλησπέρα. Εγώ θα σταθώ σε 2-3 πράγματα και θα σκεφτώ πρώτα τον κύριο τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το 8, ο κύριος πρόεδρος της Δημοκρατίας καθόταν στο Μαξίμου και έλεγε για 15 μέρες στην Αθήνα να καίγεται. Ίσως είναι το γραμμάτιο που ξέρετε. Τότε δεν ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας, ήταν υπουργός εσωτερικών αρμόδιος για τη δημόσια τάξη. Ακριβώς, όπως το λέτε. Σήμερα στο πλάι το γραμμάτιο. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Μπενάκη. Η Μπενάκη το 5 του ανέφερε λέξη προς λέξη αυτά που γίνονται σήμερα. Τότε 5 άτομα και ο νέος πρόεδρος ο Παπούλιας καθόταν και την κοιτάζανε. Χωρίς να τη μιλάνε, να σου πούνε τι είναι αυτά που λες. Ό,τι είπε το 5 βγαίνει λέξη προς λέξη. Για να καταλάβουμε ότι τα πράγματα είναι όλα στημένα, προγραμματισμένα. Και τώρα, εάν ήταν ένα χρόνο πριν, ένα χρόνο μετά, όλα βγήκαν αυτά που είπε. Και πάμε για να κλείσω. Θέλετε να βοηθήσετε και οι δύο. Πού πάτε κύριε, πού πάτε. Δεν ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι κατεστραμμένη. Ό,τι και να δώσετε εσείς και να θέλετε να δώσετε, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Είναι τελειωμένα τα πράγματα. Όχι, διαφωνούμε. Τα χάσουμε και τα πετρέλα θα τα χάσουμε. Διαφωνούμε, διαφωνούμε. Και εγώ διαφωνώ μαζί. Έχει την άποψή του που δεν είναι ο μόνος που την έχει. Απογοητευμένος όπως πάρα πολλοί συμπολίτες μας. Και δικαιολογημένα πολλοί εξ αυτών είναι απογοητευμένοι. Να μην απογοητεύονται και λέω να σκύψουν το κεφάλι. Δεν πρέπει να σκύβουμε το κεφάλι. Γιατί αλλιώς τότε, εάν είναι όλα όπως τα λέτε στημένα, τότε δεν έχει λόγο. Ας πάμε να πηδήξουμε από την Ακρόπολη. Και ενωμένοι οι Έλληνες θα πάμε μπροστά. Έτσι πιστεύω κι εγώ. Κύριε Βασίλη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Λοβέρδο. Είχα πάρει πριν λίγο καιρό και σας είχα πει ότι δεν ξέρω και πολλά γράμματα. Δεν πειράζει. Αλλά και ότι ήμουνα και από τον Πειραιά. Λοιπόν, στον Πειραιά γεννήθηκα, αλλά είχα ένα πατέρα που έφυγε 2 μέρες προτού την καταστροφή της Μύρνης και δεν χρειάζεται να ξέρετε πολλά γράμματα για να καταλάβετε ότι φεύγοντας από εκεί πέρα, τι αναμνήσεις πήρανε και να ακούω κάποια κυρία ότι συνοστιζόντουσαν, λέει, στην προκυμαία. Δεν χρειάζεται να ξέρω πάλι γράμματα όταν ο παππούς μου επολέμησε στην Άνω Τζουμαγιά, λοιπόν, και τραυματίστηκε και το έλεγε με ευχαρίστηση και με καμάρι. Δεν χρειάζεται να ξέρω γράμματα όταν ο πατέρας μου έλεγε ότι το 40 ήμουνα κι εγώ εκεί. Στο μέτωπο. Δεν χρειάζεται να ξέρω πολλά γράμματα το ότι όταν πήγα φαντάρος εγώ μου λέγανε για μια κουκλίτσα, έχω μια αδερφή κουκλίτσα αληθινή. Δεν νομίζω ότι χρειάζονται γράμματα για αυτά τα πράγματα. Πρέπει
και καταλαβαίνει ο κάθε ένας άνθρωπος. Δεν χρειάζονται δράματα για κάτι που ανήκει σε μας, είναι δικό μας, αποκλειστικά δικό μας, και κάποιος θέλει να το οικειοποιηθεί. Βέβαια, τον αυτοπροσδιορισμό το έχει κάθε ένας άνθρωπος δικαίωμα να το κάνει, αλλά αρκεί να μην φύγει τα συμφέροντα των αλλωνών. Και ειδικά αυτός που το έχει το κεκτημένο, την ιστορία μας. Η ιστορία μας τόσα χρόνια, κύριε Λοβέρδο, είμαστε υπερήφανοι εμείς που την κρατάμε, γιατί χύσανε αίμα. Και μια και έρχεται και 25η Μαρτίου, τη Δευτέρα, θέλω να πω σε όλους αυτούς ότι αυτοί οι άνθρωποι, για να βρισκόμαστε εμείς σε αυτή τη θέση, δεν ξέρανε γράμματα. Απλοί άνθρωποι ήτανε και πολεμήσανε και είμαστε και πρέπει να τους θυμούμε. Και να πω και κάτι άλλο, ότι δεν πρέπει να ξέρουμε γράμματα, δηλαδή για να πούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν μας αντιπροσωπεύουν. Και πρέπει, ό,τι κόμμα και να είμαστε, πάνω απ' όλα είναι η πατρίδα μας, κύριε Λοβέρδο. Αυτό το λέω συνέχεια. Αυτό το λέω συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βασίλη. Το λέω συνέχεια. Τα κόμματα, οι πολιτικοί, οι δημοσιογράφοι, τα μέσα ενημέρωση υπάρχουν για να υπηρετούμε την πατρίδα και το κοινωνικό σύνολο και κυρίως τις επόμενες γενιές, στις οποίες έχουμε πολύ μεγάλη υποχρέωση. Κύριε Ελισάβετ, καλησπέρα σας. Καλό σας απόγευμα, κύριε Λοβέρδο. Δύο πράγματα γρήγορα. Πρώτον, για την κυρία Λοΐζου. Αν βρεθούν έστω και 5 άνθρωποι να την ψηφίσουν, αυτοί θα είναι ανήθικοι εφόσον θα επιβραβεύσουν την απάτη. Το δεύτερο είναι το εξής. Επειδή σας ακούω συχνά να επιπλήτετε τον κόσμο για την ψήφο του, θέλω να σας πω, όταν ο Μίστερ Συσάχθεια κατά κόσμων κύριος Αλέξης Μητρόπουλος έβγαινε και έλεγε ότι θα χαριστούν τα δάνεια, η Νέα Δημοκρατία λούφαζε κομπλεξικά και δεν βγήκε να πει ότι ο κύριος Μητρόπουλος λέει ανοησίες. Και έτσι ο κόσμος εκμεταλλεύτηκε και αυτοί που δεν είχαν, αλλά και οι μπαταξίδες, περίμεναν ότι θα τους χαριστούν τα δάνεια. Τι λέτε λοιπόν ότι φταίει ο κόσμος? Πού ήταν η Νέα Δημοκρατία τότε? Ναι, λουφάζει κομπλεξικά, τότε, κύριε Λοβέρδο. Λουφάζει κομπλεξικά. Για να μην την πούνε ακροδεξιά, για να μην τους πούνε φασίστες. Τώρα η Συσάχ δεν έχει σχέση ούτε με τον φασισμό ούτε με την ακροδεξιά. Συσάχ δεν μπορεί να γίνει. Δεν υπάρχει τρόπος. Μακάρι να μπορούσε να γίνει, αλλά δεν μπορεί να γίνει. Αυτό θα πρέπει να γίνει σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν μπορεί να γίνει. Εγώ γνωρίζω ότι δεν μπορεί να γίνει η Συσάχθεια. Βρέθηκαν όμως και εγώ τα έλεγα. Εγώ τα έλεγα, αγαπητή μου κυρία Ελισάβετ. Να είστε καλά. Κύριε Δημήτρη, τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία για σήμερα. Καλησπέρα σας. Κύριε Δημήτρη, με ακούτε? Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε. Καλησπέρα. Καλά να είστε. Λοιπόν, άδικα προσπαθεί. Έχουμε ένα κράτος Χάρβαρντ. Το λέω αυτό γιατί ξεσπάει ένα σκάνδαλο τώρα αυτές τις μέρες, τρομερό. Το σκάνδαλο αυτό έχει σαν μεγάλη, εγώ το έχω βγάλει, η κυρία Κουλουμπάκη έχει διατάξει προανάκριση για σκάνδαλο διαφορά. Για την Οβάρτης λέτε? Όχι, όχι, όχι. Άλλο σκάνδαλο, δεν το γνωρίζω. Άλλο σκάνδαλο. Να βάλετε έφυγε, θα την πληρώσουν οι μικροί. Θα την πληρώσουν οι μικροί. Σε αυτό το σκάνδαλο θα αρχίσει. Ναι, δεν σας ακούω. Ναι. Λοιπόν, μ' ακούτε. Ναι, ναι. Εδώ το κράτος μας, το υποτίθεται κράτος μας, κάνει το εξής. Κόβει τις συντάξεις σε όλο τον κόσμο, αλλά δεν ποδίζει να εισπράξει χρήματα από εκεί που του προστάνει. Οι ασφαλιστικές εταιρείες και οι ορυκές. Μιλάτε πολύ σιγά και δεν σας ακούω. Ναι, λέω. Οι ασφαλιστικές και οι οδικές εταιρείες βοήθειας χρωστάνε 3,5 δις σε ΦΠΑ. Τι κάνει το ελληνικό δημόσιο και κόβει τις συντάξεις του κόσμου? Αυτό θα ξεκινήσει με δημοσιεύματα σε εφημερίδες. Ήδη κάποιος γνωστός σας δημοσιογράφος θα αναρτήσει το Σάββατο και θα δείτε πολλά πράγματα από Τρίτη. Δεν το γνωρίζω, μπορεί να έχετε δίκιο, δεν το γνωρίζω όμως. Σας ευχαριστώ πολύ που μας το επισημάνατε. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους εσάς. Τον φίλο μου, τον Γαβρίλο, τον Χαλικιώτη που σας έδωσε πολλές εξηγήσεις για τι γίνεται με τα κόκκινα δάνεια και την προστασία που δεν είναι πια προστασία δυστυχώς πρώτης κατοικίας. Να σας
Να πεθυμίσω ότι ο Γαβρίλος Χαλκιώτης θα είναι υποψήφιος με την Ένωση Κεντρών του Βασίλη Λεβέντη στην δεύτερη περιφέρεια του Πειραιά. Εγώ το βράδυ θα είμαι στις 8 στο Καματερό, στον Άγιο Γεώργιο, για την Λιτανία της Παναγιάς της Γαλιλαίας. Να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Καλό σας Σαββατοκύριακο, τη Δευτέρα εδώ, 25 Μαρτίου, αλλά θα είμαστε εδώ, σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Γεια σας.